Έχουμε το καραμαγκάνιο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι διαπαντός, γιατί πραγματικά βγαίνουν ορισμένες φήμες οι οποίες μπορώ να πω μερικές φορές ότι έχουν και την αίσθηση της κακοβουλίας. Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση κλεισίματος του παιδιατρικού νοσοκομείου της Πάτρας. Αντίθετα, κάνουμε τα πάντα προκειμένου να το ενισχύσουμε. Επί των ημερών μας δεν έχει υπάρξει η παραμικρή συρρήκνωση νοσοκομείου. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τη στελέχωση, το Υπουργείο Υγείας και η ΕΚΤ είπε κάνει τα πάντα προκειμένου να ενισχύσει όλα τα νοσοκομεία. Πολλό δε μάλλον το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο που έχουμε στην περιοχή μας, όπως είναι το Καραμαντάνι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει στο ανασυλλογικό τμήμα, είχα σήμερα το πρωί μία συνάντηση στο γραφείο μου με την ανεσιολόγο, η οποία έχει υποβάλει παραίτηση, μαζί με τον διοικητή του νοσοκομείου. Την άκουσα στις αιτιάσεις τις οποίες έχει προβάλει, της έδωσα ορισμένες λύσεις, ορισμένες κατευθύνσεις. Προς το παρόν εμένει στην παρατησή της, όμως μέχρι αυτή να συμβεί και να υπάρξει αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, γιατί αυτό, ξέρετε, θα πάρει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να βγει το ΦΕΚ, μου είπε ότι λαμβάνω υπόψη και τις κατευθύνσεις και τις λύσεις που έχω προτείνει, θα το ξανασκεφτεί το θέμα. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε αποχώρηση γίνει από το ανεσυλλογικό τμήμα και μέχρι να προκηρυχθούν οι μόνιμες θέσεις από την πλευρά του Υπουργείου, πράγμα για το οποίο έχω συζητήσει και με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγκάκα, εγώ από την πλευρά μου σαν υγειονομική περιφέρεια θα κάνω τις οποιασδήποτε μετακινήσεις χρειαστεί να γίνουν για να λειτουργεί το ανεσυλλογικό τμήμα πλήρως στελεχωμένο. Για το επίμαχο θέμα.